Survivors, καλώς ήρθατε στο Συμβούλιο του Νησιού. Βρισκόμαστε εδώ με τις νέες συνθέσεις πλέον. Προσπαθώ και εγώ να συνηθίσω τις καινούργιες θέσεις σας για να καταλάβω πού βρίσκεστε. Σίγουρα εσείς το νιώσατε. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό αγώνα, τον πρώτο αγώνα ασυλίας. Και οι μπλε φυσικά μπαίνουν από νωρίς στα βάσανα, γιατί απόψε καλούνται να βγάλουν τον πρώτο υποψήφιο ή την πρώτη υποψήφια. Παρ' όλα αυτά, ας μείνουμε λιγάκι στην εμφάνιση που είχατε σήμερα και κυρίως στους πάγκους. Εγώ, σαν εξωτερικός παρατηρητής, πρόσεξα μια διαφορετική ενέργεια. Αρκετή ένταση, αρκετή ενέργεια και στους δύο πάγκους. Να περάσω λιγάκι τους κόκκινους. Κόρο, πώς έζησες το σημερινό αγώνα? Όπως είπες, πολύ ενέργεια στο πάγκο. Φωνάζαμε, στηρίζαμε τον κάθε παίχτη που έμπαινε μέσα. Ήμασταν μαζί του. Είτε είχε φέρει κάποιος παίχτης ήττα, τελείωνε αμέσως μετά τον αγώνα του. Και πηγαίναμε στον επόμενο αγώνα, στηρίζαμε τον παίχτη, φωνάζαμε το όνομά του, φωνάζαμε σε όλο το run. Προσπαθούσαμε να προκαλέσουμε ένταση στους αντιπάλους, ώστε να το χάσουν λίγο. Νομίζω το πετύχαμε σε κάποιους. Είχαμε μια στρατηγική τέτοια. Και χαίρομαι που δεθήκαμε ήδη από τον πρώτο αγώνα και πήγε τόσο καλά. Βλέπω ότι έχουμε δέσει σαν ομάδα ήδη. Γνωριζόμασταν ούτως ή άλλως μεταξύ μας και νομίζω είναι μια πολύ ωραία σύνθεση. Παναγιώτη, στην αρχή του αγώνα μου είπες ότι αυτή η αλλαγή σου άρεσε. Σου έφερε μια καλή ενέργεια. Πώς έζησες εσύ σήμερα τον αγώνα? Πραγματικά υπήρχε πάρα πολύ θετική ενέργεια στον αγώνα. Υπάρχει στήριξη από όλους προς όλους. Δεν υπήρχε καθόλου εγωισμός. Και κάτι που είχα σχολιάσει όταν ήμουν στην μπλε ομάδα που είχα παρατηρήσει για την κόκκινη ομάδα είναι ότι ό,τι προβλήματα και να είχαν, που τώρα στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα απολύτως, κοιτάνε το κοινό καλό και κοιτάνε ομαδικά να κερδίσουν ομαδικά και είτε κάποιος ατομικά χάσει είτε κερδίσει, να τον μπουστάρουν από θέμα ψυχολογίας, είτε για τον επόμενο αγώνα, για τα επόμενα ματσαρίσματα, είτε για την επόμενη ημέρα. Εγώ το νιώθω αυτό στην ομάδα. Σήμερα δεν κατάφερα να φέρω κάποια νίκη. Έχασα για πάρα πολύ λίγο από τον Ασημακόπουλο, ο οποίος μετά τον Μάριο ήταν ο καλύτερος στις βολές σήμερα και μας έκανε και εντύπωση που έμεινε πίσω στα δεύτερα ματσαρίσματα. Πιστεύω ότι συνεχίζει στην μπλε ομάδα να υπάρχει αρκετός εγωισμός, κάτι που δεν υπάρχει εδώ πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έτσι αυτή η ομάδα θα προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Αυτό σου έλειπε δηλαδή από τους παλιούς μαχητές? Ένιωθα τη στήριξη από τα παιδιά, όλοι δηλαδή από το πρωί και χθες το βράδυ, επειδή ξέρουν πώς έχω περάσει απέναντι στην ομάδα και ότι ένιωθα, δεν ένιωσα στήριξη και ότι με πιστεύει η ομάδα μου. Μου το δώσαν όλοι αυτό να το καταλάβω και πριν ξεκινήσει ο αγώνας ο Σάκης ήρθε και μου είπε: Όλοι σε πιστεύουμε, είμαστε εδώ μαζί σου. Πάμε, μπορείς να είσαι πολύ καλός παίκτης και μπορείς να το αποδείξεις αυτό το πράγμα. Και γενικά, εμένα αυτό μου αρέσει οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα μου να το νιώθουν και όχι απλά να το λένε στα λόγια, απλά να το βλέπω και σε πράξεις. Αυτό το vibe το έχω πάρει από τα συγκεκριμένα παιδιά εδώ πέρα. Τώρα είναι θέμα χρόνου να το αποδείξω και στον αγωνιστικό χώρο.